Του έστελναν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Θα μα ενημερώσει ο Κωνσταντίνο Αθανασίου. Όλα ξεκίνησαν, Μιχάλη, όταν το βρέφο χτύπησε στο κεφάλι και τότε έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πάφου. Εκεί όμω ο αξονικό τομογράφο ήταν εκτό λειτουργία λόγω βλάβη και έγινε αμέσω διευθέτη για μεταφορά σε ιδιωτικό νοσοκομείο του Γεσί και συγκεκριμένα στο Μετιτεράνιαν, στη Λεμεσό, καθώ υπάρχει συνεργασία για κάλυψη αξονικών τομογραφιών. Εκεί όπως μας αναφέρθηκε από τη διεύθυνση του νοσοκομείου, το βρέφος εξετάστηκε και από παιδίατρο και ακτινολόγο και ήταν σε καλή κλινική εικόνα και δεν χρειαζόταν να υποβληθεί σε αξιονική τομογραφία. Τότε από εκεί μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του νοσοκομείου Λευκοσία στο ΚΙΠΗ και εκεί γιατί το υπέβαλαν σε αξιονική τομογραφία και μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Μακάρο Νοσοκομείο. Και είναι εδώ που δημιουργείται το εύλογο ερώτημα. Πώ γίνεται σε ολόκληρη την πάφο να υπάρχει μόνο ένα αξιονικό τομογράφο. Θα αναφέρουμε ότι το εξάμεινο βρέφο νοσηλεύεται με κάταγμα κρανίου και η κατάστασή του είναι σταθερή. Σε ευχαριστούμε Κωνσταντίνε. Αλλαγέ στα εξώδικα από κάμερε τροχιά επιδιώκουν τα κόμματα με σειρά προτάσεων νόμου που θα συζητηθούν την ερχόμενη.